Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμια Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, είσαι πρεσβείων προς τον Κύριο, το λέει πίνε τας ψυχάς λοιμών. Και πάλι, αγαπητοί μου χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, ευσεβές ακροατήριο, παρουσιάζομαι ελαίο Θεού και απείρως συγκατεβάση αυτού, παρουσιάζομαι από του βήματος τούτου. Και πάλι, σεις, ευσεβείς ακροατέ, ως λάφια διψασμένα, έρχεστε εδώ για να ακούστε Λόγον Θεού. Λόγον Θεού περιμένετε από τα χείλη του Επισκόπου και παντός κληρικού. Αλλά τι είναι ικανός, όπως λέγει η Εκκλησία μας, όπως λέγει ο προφήτης, λαλήσε τας δυναστείας του Κυρίου. Ο Θεός ελάλησε στην αρχαίον κόσμο, ελάλησε δια προφητών, ελάλησε δια πατριαρχών, ελάλησε δια διδασκάλων και πατέρων της Εκκλησίας, όν εμείς οι νεότεροι δεν είμαθα άξιοι να ασπαστούμε το υπόδημα των ποδών των. Ελάλησε όμως κάπου, περίεργο πράγμα, θαυμαστό πράγμα, ελάλησε και με το στόμα μιας όνου, του Βαλάμου. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος ελάλησε και του στόματος μιας όνου ενός υποζυγίου, ας λαλήσει και απόψε διεμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου του τα λόγια του Θεού, σε ένα λαό πονεμένο, σε ένα λαό ο οποίος πέρασε με μεγάλη δοκιμασία, σε ένα λαό που έχει ανάγκη παρηγορίας, σύμφωνα με τον εντολή που έδωσε ο Θεός, παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαόν μου. Ποιον το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε. Πολλά είναι τα θέματα, αλλά ένα θέμα που συγκινεί βαθιά σήμερα τον λαόν των Αθηνών, δεν υπάρχει εμβολία, είναι ο σεισμός. Ένα σεισμός που ετάραξε τα καρδίας όλων των κατοίκων μικρών και μεγάλων και πολλοί ακόμα από τον φόβο κρύπτοντες, κάθοντες και κάτω από τα στινάς. Ένα λαό ο οποίος αγωνιά, μήπως και πάλι ο σεισμός Ρίχτερ 7 επαληφθεί στην πόλη των Αθηνών, που, η οποία μέχρι προχθές εθερεί το άσυστος πόλης. Δεν είμαι προφήτης, ούτε Υιός προφήτου, ανάξιος δούλος του Κυρίου είμαι και δεν είμαι, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, να φιλήσω τα πόδια σας. Αλλά πιστεύω στο Ευαγγέλιο, πιστεύω στις προφητείες, πιστεύω στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και προετών δεν είναι πολλά, που όταν είμαι εδώ ιεροκήρυκας, κάποτε είπα επάνω στη γραφή βασιζόμενος, είπα ότι στην Αθήνα θα γίνει σεισμός και ότι και οι κολόνες της Ακροπόλεως θα πέσουν στα κεφάλια των ανθρώπων. Και εσείς τι πόλεις, και οι άνθρωποι είναι τεταραγμένοι. Ας ευχηθούμε στο Θεό να σταματήσει ο κλόνος της γης δια πρεσβειών της Περαγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αλλά δεν θα ομιλήσω επί του θέματος του σεισμού, διότι εξέδωκα ένα φυλάδιον τη σπίδα στην οποία εξηγώ ποια είναι η αιτία των σεισμών. Και η αιτία των σεισμών, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και σύμφωνα με τη φωνή των πατέρων και δασκάλων και ιδίως του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος λέγει ότι η αιτία των σεισμών είναι η οργή του Θεού. Αιτία δε της οργής του Θεού είναι αμαρτία ημών.
και ότι μία είναι ασφάλεια. 100% ασφάλεια. 100% ασφάλεια. Η ασφάλεια για όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, άρχοντες και αρχόμενοι και προβοντός και αρχόμενοι, μετανοήσουμε όλοι όπως η αρχαία Νινεβή, δείξουμε ενέργειες και λόγεις μετάνοια νινεβητική, τότε ο Θεός θα σώσει την πατρίδα και τον κόσμο ολόκληρο. Αφήνω λοιπόν το θέμα του σεισμού και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, επίκαιρο θέμα, θέμα το οποίο μας δίνει η σημερινή μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης, η Τρίτη Κυριακή των Νηστειών, όταν η Εκκλησία μας προέβαλε σήμερα τον πρωί τον Τίμιον Σταυρόν. Το Σταυρόν σου προσκυνούμε, Δέσποτα, και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζομαι. Αμαρτωλός εγώ, όπως όλοι μας, κρατώ στα χέρια μου τον Τίμιο Σταυρό. Ένα σταυρό που μου έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα κάτω ένας ευλαβής μοναχός. Και με το σταυρό του Κυρίου τολμώ κι εγώ να ψελίσω ως νήπιον ο λίγας λέξης προς τιμήν του Τιμίου Σταυρού. Παρακαλώ προσέξετε στο σύντομο αυτό κήρυγμα που θα κάνω. Πολλές είναι οι αποδείξεις ότι η θρησκεία μας είναι αληθινή. Καμία άλλη θρησκεία δεν έχει να παρουσιάσει τόσο πλήθος τεκμηρίων και αποδείξεων όσον έχει να παρουσιάσει η δική μας θρησκεία. Αλλά με ρωτήσετε ποια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της νίκης, του θριόμβου, της θρησκείας ημών, είναι ο Σταυρός. Πώς είναι ο Σταυρός απόδειξη ότι η θρησκεία μας είναι αληθινή? Είναι, κάνουμε ένα ερώτημα, τι είναι ο Σταυρός προ Χριστού? Προ Χριστού στον αρχαίο κόσμο ο Σταυρός ήταν όργανο αποτρόπαιων, ήταν όργανο φρικαλαίων, ήταν όργανο εις το οποίο καταδικάζονται εις θάνατον όχι οι Ρωμαίοι πολίτες, ελεύθεροι άνθρωποι με δικαιώματα ανθρώπινα, αλλά καταδικάζονται δούλοι, ανθράποδα, κτηνώδεις υπάρξεις, αποφόλια τέρατα που είχαν διαπράξει, που διέπρατον ιδεχθεί εγκλήματα. Όργανο ατιμίας προκαλούσε την φρίκη. Ο κατάδικος που καταδικάζεται εις τον διασταυρού θάνατον, γυμνός όπως τον εγέννησε η μητέρα του, εν μέσω κατεσχήνης υψώνατο επάνω στο σταυρό και εκεί εν μέσω πόνων, σπασμών, διαταραχής όλου του οργανισμού του ανθρώπου, στάγδιν εξέφευγε η ζωή. Και όταν απέθνησε ο κατάδικος, δεν τον έθαπτον, αλλά συνήθως τον άφηναν επάνω στο σταυρό και σκυλιά πεινασμένα έτρωγον τα σάρκας των και όρνεα κατέτρωγον τα σπράχνα τους. Φρικαλαίος. Όπως σήμερα μας προκαλεί φρίκη, αν πάτε στο εγκληματολογικό μουσείο, εκεί θα δείτε όργανα απέσια, μαχαίρια, περίστροφα, αγχώνες, ποικίλα άλλα μέσα με τα οποία ο άνθρωπος εξοντώνει τον άλλον άνθρωπο. Προκαλεί δε και μέχρι σήμερα φρίκη ηλεκτρική καρέκλα, στην οποία σε άλλα έθνη καταδικάζεται ο εγκληματίας άνθρωπος. Φανταστεί τώρα, λόγω χάρη, με το μυαλό σας, η ηλεκτρική καρέκλα, η αγχώνη, η το περίστροφο, η μάχαιρα, η μοσταγής, για τις οποίες εξετελέσαν κακούργοι και εγκληματίες, να γίνει ιερό σύμβολο, να προσκυνούμε την ηλεκτρική καρέκλα. Δεν σας κάνει κατάπληξη? Τι ούτω συνέβη με τον Τίμιο Σταυρό? Το όργανο της ατιμίας έγινε όργανο σωτηρίας και λυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Έγινε το ιερότατο σύμβολο της πίστεώς μας που προσκυνεί ανατολή και δύσης, βορρά και νότος. Έγινε το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Έγινε το γνώρισμα της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι σκάνδαλον δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας Θεός κατήθε κάτω εις τη γη
και ότι υπέστη τον ατιμωτικόν θάνατο του Σταυρού. Σκάνδαλον, λέει Ιουδαίης, έλυσε δαιμονία, εμείς δε κηρύσσομεν Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον, Θεού δύναμη και Θεού σοφίαν. Τι άραγε συνέβη επάνω στο Σταυρόν, ποιο νόημα έχει ο θάνατος του Χριστού επί του Σταυρού, παρακαλώ προσέξετε ιδιαίτερα. Η ιστορία αναφέρει πολλά θυσίας ευγενών τέκνων της ανθρωπότητος, οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή των υπέρ του λαού των. Εθυσιάστη ο Λεωνίδας, εθυσιάστη ο Κόδρος των Αθηνών, εθυσιάστη ο Σοκράτης, εθυσιάσαν μυριάδες μαρτύρων της πίστης, της ανθρωπότητος, εθυσιάσαν οι μάρτυρες της επιστήμης, εθυσιάσαν λαός ολόκληρος, εθυσιάσαν οι πρόγονοί μας του 1821, τον οποίον τερά μνημόσυνα εντελέσαμε. Αλλά η θυσία του Χριστού, διαφέρει. Διαφέρει. Είναι θυσία που ξεπερνάει όλα στα θυσία. Είναι θυσία μέχρι τα άστρα. Είναι θυσία μοναδική θυσία. Γιατί είναι μοναδική θυσία? Μυστήριο. Ποιο μυστήριο? Ότι ο Χριστός εθυσιάστη υπερ ημών. Αλλά όχι υπερ ημών μόνον. Αυτό το πιστεύουν ακόμα και οι ορθολογιστές και οι άλλοι, οι οποίοι βλέπουν υπό πρίσμα της λογικής τα ανθρώπινα. Αλλά εμείς υπό το πρίσμα της αιωνιότητος, υπό το πρίσμα της γραφής του Λόγου του Θεού, λέγουμε ότι ο Χριστός δεν θυσιάστη μόνο υπερ ημών, αλλά συμπληρώνουμε την φράση, την ατελεία αυτή φράση, και λέγουμε ότι ο Χριστός εθυσιάστη. Ποιος θα το πει, μπρος, αντί ημών. Ω Θεέ μου, πόσο θα ήθελα αυτή την μεγάλη αλήθεια, τη θεμελιότητα αλήθεια, επί της οποίας στηρίζεται το οικοδόμημα της χριστιανοσύνης, να το καταστήσω σαφές και ευδιάλειπτον σε εσάς. Έπρεπε ένας άγγελος και αρχάγγελος την ώρα ταύτη, οι οποίοι υπήρξαν θεάτε του μεγάλου μυστηρίου της απολυτρώσεως, να ομιλήσει προς εμάς. Αλλά η γλώσσα του θα είναι το ακατάληπτος. Δι' αυτό θα προσπαθήσω δύο λίγων να δώσω την εξήγηση. Εθυσιάστη όχι υπερ ημών μόνον, αλλά αντί ημών. Δηλαδή, αυτά τα οποία υπέστη ο Κύριος ημών στους Χριστός επί του Σταυρού, θα έπρεπε να τα υποστόμεν εμείς. Δηλαδή, ακόμα σαφέστερο, τα πόδια τα δικά μας, που τρέχουν στους δρόμους της αμαρτίας και ακολασίας και διαφθοράς, αυτά τα πόδια τα δικά μας τα αμαρτωλά θα έπρεπε να σταυρωθούν, και όχι τα πόδια του Χριστού τα αμόλυντα που διείται ευεργετών την γη. Τα χέρια μας τα αμαρτωλά που κλέπτουν, ατιμάζουν, διαπράττουν ποικίλας πράξεις εγκλήματος και ατιμίας, τα χέρια τα δικά μας θα έπρεπε να καρποθούν, και όχι τα χέρια τα μόλυντα του Χριστού μας, που όπου ακουμπούσε ρόδα και τριαντάφυλλα είναι η γη. Η γλώσσα η δική μας, που στάζει δηλητήριον, που κοτσομπολεύει, που κατακρίνει, που διαβάλλει, που συκοφαντεί, που βλαστημεί το μεγαλοδύναμο Θεόν, αυτή η γλώσσα έπρεπε να ποτιστεί με όξος και χολήν, και όχι η γλώσσα εκείνου, η αμόλυντος, η οποία, εκ της οποίας έρεε λόγος λυγίτατος ανώτερος από το μέλι. Η κεφαλή η δική μας θα έπρεπε να αισθανθεί τους πόνους του αγκαθινού Στεφάνου, και όχι η κεφαλή του Χριστού που υπήρξε το ταμείο ουρανίων σκέψεων και ιδεών. Και η πλευρά η δική μας που σκεπάζει μια βρωμερά καρδιά, μια ακάθαρτο καρδιά, ένα στάβλον αυγίου, κέντρο ακορασίας και διαφθοράς, η πλευρά του η δική μας έπρεπε να κεντρηθεί με τη λόγη του Ρωμαίου στρατιώτου, και όχι η πλευρά εκείνη που εκάλυπτε την ωραιότερα καρδία του κόσμου, την αγιότερα καρδία του κόσμου. Αυτά έπρεπε να πάθουμε εμείς, όλοι μας ως αμαρτωλοί. Έπρεπε ακόμα χειρότερο να πάθουμε. Θα έπρεπε για τις αμαρτίες ημών να ανοίξει η γη, να μας καταπεί όπως προήμιον ανοίγματος γη. Διότι υπάρχει μια προφητεία ότι η γη θα ανοίξει σε δύο, μια τρομερά προφητεία, και δεν θα σκορπιστούν οι άνθρωποι ως σκόλικες μέσα στο άπειρον. Θα έπρεπε λοιπόν η γη να ανοίξει χάσματα μεγάλα να μας καταπεί. Θα έπρεπε ο ήλιος να σβήσει. Θα έπρεπε τα άστρα του ουρανού να γίνουν αστροπελέκια, να πέσουν επάνω στα ματωλά σκεφαλάς μας.
έπρεπε τα νερά των ποταμών και θαλασσών να φουσκώσουν και να φτάσουν μέχρι τα Ιμαλάια και τα Σάλπις. Έπρεπε να όλοι μας να υποθάνομε το θάνατο της αμαρτίας του. Ένοχη θανάτου είμαθα όλοι. Κι όμως δεν τα υποφέραμε εμείς αυτά όλα. Τα υπέφερε ως αντιπρόσωπος ολοκλήρου της ανθρωπότητος ημών εμού ο οποίος ομιλώ την ώρα ταύτη, ημών οι οποίοι με ακούετε, όλων των ανθρώπων των γενεών οι οποίοι γεννήθησαν από του Αδάμ μέχρι του τελευταίου ανθρώπου πρώτης δευτέρας παρουσίας, όλων των ανθρώπων αυτών ο Χριστός ως αντιπρόσωπος εσταυρώθη επί του Σταυρού. Είναι η δική μου ιδέα? Όχι, είναι η ιδέα της Γραφής. 800 χρόνια ο πέμπτος Ευαγγελιστής, ο Ισαΐας ο προφήτης, λέγει ο Ισαΐας ότι ούτως αμαρτίας ημών φέρει και περί μόνο δυνάται, εμείς δε λογισάμεθα αυτόν, εμπόνο και εμπληγή και εγκακός. Ο δε Ιωάννης ο πρόδρομος, εις τον Ιορδάνη ποταμόν, έλεγε, έδειχνε τον Χριστό και έλεγε, είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης, που τον ηγάπησε τρυφερός, έλεγε ότι το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει η πάσα αμαρτίας. Ο δε Παύλος, ο κήρυξ απολυτρώσεως και του Σταυρού, ο διαπλήσεως κήρυξ, ευρωτοφώνη και έλεγε ότι συνήθισε την αυτού αγάπη ο Θεός, ότι έδωσε τον Υιόν του υπερσωτηρία του κόσμου. Μάλιστα, αμαρτωλωνόντων υπερ ημών απέθανε. Μάλιστα. Έχουμε, αδελφοί, τούτο είναι το μυστήριο. Το μυστήριο ότι ο Χριστός απέθανε όχι υπερ ημών, όπως απέθαναν οι μάρτυρες της ανθρωπότητος άξιοι πάση τιμής, αλλά απέθαναν αντί ημών και τη αυτήν δύναμη αντιπροσωπείας της ανθρωπότητος αμαρτωλούς δεν είχε κανείς άλλος παρά μόνο ο εσταυρωμένος Λυτρωτής του κόσμου. Υπό αυτή την έννοια η θυσία του Χριστού είναι μοναδική, ανυπέρβλητος. Μα γεννάται ερώτημα, πώς τούτο? Δεν είναι το δυνατόν κατά άλλων τρόπων να σωθεί ο άνθρωπος, να λυτρωθεί ο άνθρωπος, να καθαριστεί ο άνθρωπος, να λουστεί ο άνθρωπος, να γίνει πάλι να πουλύνει τις αμαρτίες του? Δεν υπήρχε τρόπος? Δεν υπήρχε τρόπος? Απαντώμε, υπήρχε τρόπος, υπήρχαν κι άλλοι τρόποι. Ο παντοδύναμος και πάσοφος Θεός μπορούσε και κατά άλλων τρόπων να σώσει την ανθρωπότητα. Πώς το εννοώ αυτό? Φέρω ένα παράδειγμα. Ο Θεός όρισε η γη να φωτίζεται από τον ήλιο. Σας ρωτώ, δεν μπορούσε η γη να φωτίζεται και κατά άλλων τρόπων? Ασφαλώς μπορούσε και κατά άλλων τρόπων να φωτίζεται. Ουδέν στον Θεό είναι αδύνατον. Όπως λοιπόν ο Θεός όρισε η γη να φωτίζεται από τον ήλιο, τον μοναδικό ήλιο, έτσι όρισε και η ανθρωπότητα ολόκληρος να φωτίζεται, να θερμαίνεται, να ζωγονείται, να σώζεται δια του Χριστού, τον οποίο τα τροπάρια τα χθεσινά τον παρουσιάζουν ως ήλιον και γράφουν χθες οι εμπνευσμένοι ποιητές του Βυζαντίου: «Ω Χριστέ ήλιε, λάμψον τα σφεγγοβόλους αστραπάς ή σημάς τους αμαρτωλούς». Συνεπώς δεν συζητείται το θέμα. Δεν συζητείται το θέμα το πώς, διότι το πώς αυτό είναι μυστήριο. Ένα μόνο λέγουμε, ότι αν σε ρωτήσει κανείς ποια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού, μας αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Αγάπη εστί. Και όταν ακόμα κάνει σεισμόν, μας αγαπάει ο Θεός. Λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, για κοιτάξτε τη μάνα. Είναι, λέει, στην κούνια το παιδί. Και στην κούνια ταράζεται, ανησυχεί. Τι κάνει το παιδί, η μάνα, για να ησυχάσει το παιδί, να μην φωνάζει. Να το τρομάζει λίγο. Κουνάει βιαστικά την κούνια και το μικρό σταματάει. Κούνια είναι, ολόκληρος η γη είναι μια κούνια απέραντος. Μια κούνια απέραντος μεγάλη. Και εμείς τα παιδεία παίζουμε και φωνάζουμε και ατακτούμε. Κουνάει λίγο τη γη, α, νύστητη μου κύριο, τράσε τη βασιλεία σου. Λοιπόν, εάν με ρωτήσετε ποια είναι η μεγαλύτερα απόδειξη της αγάπης του Θεού, μας αγαπάει ο Θεός όταν στέλνει ψηλά εκατομμύρια κιλοβάτ ηλεκτρισμό δωρεάν, που εάν εφορολογιάν επιρώναμε τον ήλιο, δεν γνωρίζουμε τι εκατομμύρια των εκατομμύριων θα έφτανε. Μια τσιγκούνα αδεή εισπράττει δύο λίγων φως τόσα και τόσα εκατομμύρια. Φανταστείτε όλες οι δεοί του κόσμου να μαζευτούν, δεν φτιάνουν τη δεοί του ουρανού. Και αν πει σε κάποιον ότι η δεοί εφύτρωσε μόνη της, ένας ηλεκτρικός σταθμός εφύτρωσε μόνος του, θα σου πει, μα αυτός επάνω που καίει τώρα χιλιάδες χρόνια
και δεν σβήνει απέραντος και να τέλει τον ίδιο επί δικαίους και αδίκους, ποιος τον έφτιασε? Ο ανόητη, ο ανόητη. Μας αγαπάει ο Θεός όταν στέλνει τις αχτίνες του ηλίου και μας θερμαίνει και ζωογονεί. Μας αγαπάει ο Θεός όταν στάζει σταραγματιές λύρες. Η σταραγματιά, κάθε σταραγματιά λύρα είναι που πέφτει επάνω στη γη και ζωογονεί τη φύση. Και τόσο λίγο η γη θα σκεπαστεί με ένα οργότατο πράσινο τάπητα επί το οποίο θα πατήσει ο εσταυρωμένος λυτρωτής του κόσμου. Μας αγαπάει ο Θεός όταν είναι οι βρύσες απέραντες, νερά όφθονα και μας ποτίζει αδιαρκώς και κατά πάστος. Μας αγαπάει ο Θεός όταν φυτρώνουν δέντρα καρποφόρα. Μας αγαπάει όταν βόσκουν τα αρνία. Μας αβασκάει ακόμα. Τι, ο λίγον τι, αυτά μπορεί να λείψουν, αλλά ένα στοιχείο είναι απαραίτητο. Μας αγαπάει ο Θεός με τον αέρα των ζωγόνων, που επάνω στα φεγγάρια δεν υπάρχει οξυγόνο. Ούτε μια σταραγματιά οξυγόνων, δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν ζούμε και κινούμε δακεσμένοι εν το Χριστό εις τον ωκεανό. Αλλά η μεγαλύτερη αγάπη την έδειξε ο Θεός επάνω στο Σταυρό. Σταυρός, εκεί επάνω εγγράφει εν εξίτηλα γράμματα ο Θεός αγάπη εστί. Όπως λέγει ο Παύλος, συνίστησε την αυτοαγάπη, αγάπη ότι αμαρτωλών όντων υπερ ημών Χριστός απέθανε. Ιδού λοιπόν δύο λίγων το μυστήριο του Σταυρού. Αντί όχι μόνο υπερ ημών, το παραδέχονται και ορθολογιστέ ως ένα ήρωα παγκόσμιον, ως πρωταγωνιστή της ανθρωπίνης ιστορίας, ως ένα άνδρα υπέροχων και μοναδικών. Αλλά εμείς όμως οι πιστοί χριστιανοί προνούμε και λέγουμε ότι επάνω στο Σταυρό εξοφλήθη το γραμμάτιο των αμαρτιών μας, ότι είναι ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, ότι το μόνο που αυτού η άθιμε, ότι ούτω ως αμαρτίας φέρει και περιμονοδυνάται. Αυτή είναι η αδαμαντίνη βάση επί της οποίας στέκεται η θεωρία του Σταυρού. Σταυρός λοιπόν κατέχει εξέχουσαν θέση εις την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τόσο σημαντικός είναι ώστε πρώτου να σταυρωθεί ο Χριστός, παρουσιάσαν στην αρχαία εποχή σημεία, τύπη και σκιέ του Σταυρού. Κι όπως ο ήλιος πρωτού να τύλει, μία ροδοδάκτυλος χαρακτηρίζει την επιφάνεια, ζωγραφίζεται η επιφάνεια της γης και προμηνύματα υπάρχουν του Ανατολής του Ηλίου, έτσι και προτού ο Χριστός σταυρωθεί υπήρξαν στην Παλαιά Διαθήκη σκιέ και προτυπώσεις και εικόνες. Ποιες είναι οι προτυπώσεις και εικόνες? Θα επιτρέψετε αδελφοί να σας αναφέρω μερικές προτυπώσεις. Προχριστού, 1500 χρόνια προχριστού, εφάνει ο Σταυρός. Τι μυστήριο πράγμα, τι θαύματα έχει γραφεί. Προ 1500 χρόνια εφάνει ο Σταυρός. Πού εφάνει? Στην ιστορία του Δαϊκού Λαού. Πού? Στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί έφυγαν οι Ιουδαίοι, όπως γνωρίζετε, ύστερα από δουλεία 4 αιώνων. Ευάδησαν οι Ιουδαίοι προς την Ερυθρά Θάλασσα. Έφτασαν εκεί. Αλλά μόλις έφτασαν εκεί, βλέπουν μακρόθεν σκόνη. Πελώριο σκόνη. Τι ήταν? Ήταν ο Φαραώ. Μετανόησε ο Φαραώ. Και με όλα τα αρματά του, όλα τα αρματά του, πανστρατιά, κατεδίωκε τους Ιουδαίους να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει πάλι εχμαλώτους. Χτίζουν πυραμίδας οι δούλοι των δούλων. Τα έχασαν οι Ιουδαίοι. Μπρος κρυμνός, πίσω ρέμα. Πού να πάνε? Μπροστά η θάλασσα, η απέραντος. Πίσω τα στρατέματα του αδιέξοδων. Ποιος τους έσωσε? Ο Σταυρός τους έσωσε. 1500 χρόνια. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, δικαίωμά τους. Αλλά εμείς πιστεύουμε στην γραφή. Ότι τι? Ότι την ώρα εκείνη του αδιεξόδου, την ώρα της αγωνίας, την ώρα του άγχους, την ώρα που δεν ελπίζαν πλέον καμία σωτηρία, ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού πήρε ραξίλων, εστάθη επάνω στην όχθη της θαλάσσης, στην παραλία της λίμνης, έκανε το σημείο του Σταυρού, δια της χειρός του. Και αμέσως τι έγινε? Θαύμα μεγάλο. Ότι εσκίστη η λίμνη σε δύο μέρη ως διαμαχαίρας. Ότι τα νερά σταμάτησαν δεξιά και αριστερά. Ότι εσχηματίστησαν τείχη, πελώρια τείχη, πανύψηλα τείχη, ανώτερα από τα σενικά τείχη. Και ότι τα τείχη αυτά δεν ήταν από λίθους και πλήθους, αλλά ήταν τείχη από όγκους υδατίνους. Και ότι εφάνει, λέει, ο πυθμήν της θαλάσσης, και ότι οι ακτίνες του ηλίου για πρώτη φορά εισπάστησαν τον πυθμένα της θαλάσσης. Ήνιξε δίωδος, λεωφόρος, και μέσα από την λεωφόρον αυτήν
δεξιά και αριστερά, τύχη απέραντα από υδατίνους όγκους, με τον τίμιο σταυρόν. Προχώρησαν οι Ιουδαίοι, προχώρησαν οι άντρες, προχώρησαν οι γυναίκες, προχώρησαν τα παιδιά, προχώρησε ο Μωυσής, προχώρησαν, βγήκανε όλοι και δεν έβρεξαν ούτε τα πόδια τους. Δεν ευράχησαν καθόλου, αβρόχης ποσί, όπως λέμε εξίδων εκ της αυτής. Αυτό το σημείο, αυτό έκανε ο Σταυρός. Γι' αυτό και εμείς ψάλλουμε, Σταυρόν χαράξας Μωυσής, παρακάτω, την Ερυθράν διέτεμε. Διέτεμε. Και πάλι όταν ετόλμησε ο Φαραώ, νόμισε αυτό ότι φυσικό φαινόμενο, γιατί αταθενούν όλα φυσικά φαινόμενα. Ενώ σε το φυσικό φαινόμενο, ετόλμησε, μπήκε με τη στρατιά του, και όταν ήταν μέσα με όλη τη στρατιά του, μέσα με τα αρματά του, ο Μωυσής πάλι έκανε το σημείο του Σταυρού και τα νερά τον σκέπασαν, υδατόστρωτο στάφος. Μάλιστα. Άλλη περίπτωση Σταυρού είναι ότι φτάσανε σε ένα μέρος που ήταν δίψα μεγάλη. Εάν κανείς εδώ μέσα στο εκκλησιειδό, στο εκκλησίασμα εδώ στο ακροατήριο, βλέπω με χαρά ότι η πλειονότηση είναι νέοι, αλλά αν υπάρχει κανένας γέρος, σεβάσμιος, ο οποίος 20 ετών, 22 ετών, ήταν στρατιώτης στη Μικρά Ασία και περνούσε πέρα και έφτασε στο Σαγκάριον, όνειρα μεγάλα και υψηλά, τότε δίψε ο στρατός μας. Δίψα μεγάλη, τρομερά, στην άρεμο της Αγκύρας. Και όταν παρουσιάστηκε ο Σαγκάριος, ήπιαν νερό και χορτάσαν από το ίδρο του Σαγκαρίου. Δίψα λοιπόν κατέλαβε ολόκληρον των λαών αυτών εκεί πέρα αυτό. Έβγες παρουσιάστηκε πηγή, η πηγή της Μεράς λεγόμενη. Άφθονο νερό, έτρεξαν μικρά παιδιά μεγάλη να πιούμε τις φούχτες στο νερό να δροσιστούνε. Δροσιστήκανε, φαρμάκι ήτανε, φαρμάκι, πικρότατο το νερό. Υπάρχουν και αυτές πικρές πηγές. Τότε ο Μωυσής πάλι με τον Τίμιο Σταυρό έριξε μέσα στα ρήθρα της πηγής, έριξε μέσα το σημείο του Σταυρού και τότε τα νερά εκείνα άλλαξαν, άλλαξε η ποιότητα του ύδατος και από πικρό πικρότατον έγινε γλυκύτατον. Κάνω μια παρέκβαση. Τι είναι αυτό, συμβολισμός είναι, πράγμα γεγονός, αλλά συγχρόνως είναι συμβολισμός. Τι συμβολισμός, ότι πικρά είναι η ζωή μας. Πολύ πικρά είναι. Πικρά ποτήρια, ανεπάλληλα ποτήρια. Μερικοί μάλιστα άνθρωποι δοκιμάζονται περισσότερο παντός άλλου. Ποτήρια πικρά πίνει. Ο πατέρας από τα παιδιά, η γυναίκα από τον άνδρα, ο άνδρας από τη γυναίκα, από την κοινωνία, από τους συναδέλφους, από αδικίες, από ψυχοφαντίας, από διαβολάς, από διαφόρο γεγονότα. Πικρία είναι ζωή. Το δε πικρότερο ποτήριο είναι το θάνατος. Παρελθέτω επί μου το ποτήριο τούτο, πλήνω κοθέρω. Λοιπόν, πώς η πικρία αυτή της ζωής θα αλλάξει, πώς θα γίνει η γλυκή της. Ένας υπάρχει τρόπος. Ω πονεμένε άνθρωπε, απαρηγόρητε άνθρωπε που δεν σε παρηγορεί τίποτα εις τον κόσμο. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά, ούτε φίλοι. Τίποτε έρημε εις τον κόσμο που διαβαίνεις έρημος Σαχάρας μέσα εις τον κόσμο. Ύψωσε τα μάτια σου εις τον εσταυρωμένο νητρωτήν του κόσμου και η πικρία θα γίνει γλυκή της. Δεν είναι φαντασία. Δεν είναι φαντασία. Είναι πραγματικότητας. Σταυρός εις την Ερυθρά θάλασσα. Σταυρός εις τα ύδατα μεράς. Σταυρός που ακόμα εκεί πέρα όταν βαδίζανε έφτασαν σε μια έρημο και γόνισαν Ισραηλίτε λαός γονιστών και βλαστήμων ανθρώπων και μέσα από την άμμον και τις πέτρες ξεφύτρωσαν δηλητηριώδη φίδια και τους εδάγκαναν και έγινε και απέθυνσε ο καθημερινός χιλιάδες άνθρωποι. Ποιος σταμάτησε το κακό? Ο Σταυρός. Κατ' εντολήν του Θεού ύψωσε επί Σταυρού, επί ξυλίνου, επί του ξύλου χάλκινον όφιν. Και πάσο ο οποίος έβλεπε από την ώρα εκείνη τον χάκινον όφιν εσώζετο. Σταυρός ακόμα ένα παράδειγμα είναι που όταν προχωρήσαν οι Ισραηλίτες και φτάσανε στην χώρα, πλησίαζαν στην χώρα τη δική τους, εχθρός Θανάσιμος, ο εχθρός Αμαλίκ εμπόδιζε να εισέλθουν και ενίκουν οι Αμαλικίτες. Τότε ενίκησαν οι Ισραηλίτες. Πώς ενίκησαν οι Ισραηλίτες? Ενίκησαν με τον Σταυρό. Ότι ο Μωυσής ανέβησε σε μια κορυφή ενός λόφου, ύπρωσε, να το Σταυρός. Να το Σταυρός. Άμα ξαπλώ στα χέρια, Σταυρός είναι. Όπως το πουλί όταν πετάει, Σταυρός είναι. Όπως και η λέμβος που κολυβάει μες στη λίμνη, Σταυρός είναι. Παντού είναι το σημείο του Σταυρού. Σταυρός. Και μες στα δέντρα ακόμα, όπως και στην Πάτρα, σε ένα δέντρο που εφύτρεψε ο Πάτερ Γερβάσιος, όταν ο αείμνηστος αυτός ανήρει, όταν κόψανε το πεύκο εκεί, ήταν σταυρόν χαραγμένο μέσα στην ρίζα. Σταυρός λοιπόν παντού. Όταν λοιπόν
Έτσι άπλωσε τα χέρια του ο Μωυσής σε σημείο σταυρού, ενικούσαν οι Ισραηλίτες. Αλλά κουράστηκε να τα κρατά τα χέρια έτσι, και όταν τα χαμήλωσε, ενικόντο οι Ιουδαίοι και ενίκαν οι Αμαλεκίτες. Τότε δύο στρατιώτες, δεξιά και αριστερά σταθήκανε, κρατούσαν τα χέρια του και ούτως ενίκησαν και θριάμβευσαν οι Ισραηλίτες. Δεν θέλω να πω πολλά, θα ήταν μακρός ο λόγος. Πολλοί, μέχρι τα μεσάνυχτα, μπορούσα να διηγούμε σημεία του σταυρού, εικόνες και προτυπώσεις και προχαράγματα του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Αν όποιος θέλει από εσάς, ας διαβάσει ένα βιβλίο ωραιότατο, το οποίο συνέγραψε εκλεκτό πνευματικό μου τέκνον ο θεολόγος Κυροσάκος υπό την επιγραφή ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη. Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη. Σταυρός στην Καινή Διαθήκη. Αλλά ως Σταυρέ, ποιος πλέον θα διηγηθεί τα θαύματά σου εις τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Εάν μπορεί κανείς να μετρήσει τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θαλάσσης και τα σταγόνα των ωκεανών, μπορεί κανείς να μετρήσει τα θαύματα τα οποία έκαμνε, κάνει και θα κάνει μέχρι την τελεία των αιώνων ο Σταυρός του Κυρίου. Θα αναφέρω μερικά και τελειώνω το λόγο. Αφήνω τα παλαιότερα, έρχομαι στα νεότερα. Προημερών εορτάσαμε τους προγόνους του 1821. Θυμήστε τους ήρωας αυτούς του 1921. Άνθρωποι πίστεως. Άνθρωποι οι οποίοι με την βοήθεια του Θεού ετέλεσαν το μεγάλο αυτό θαύμα να ξεριζώσουν το δέντρο της σκλαβιάς, το ξηρών και κατά άκαρπον, και να φυτέψουν το ζωγόνο δέντρο της ελευθερίας κάτω από τη σκιά του οποίου αναξίως ζούμε οι νεότεροι γενναία. Πίστευον. Κάνω μια παρέκβαση. Διαβάσετε τα διαγγέλματα των αρχηγών του κράτους, Προέδρου Δημοκρατίας, Προέδρου Κυβερνήσεως, Υπουργού Δημοσίας Ασφαλείας, όλοι μιλήσανε. Ούτε μία λέξη για τον Θεό! Ούτε μία λέξη για τον Θεό! Τίποτε απολύτως! Αυτή είναι η κυβερνήτη μας. Λοιπόν, επίστευαν οι άνδρες εκείνοι. Αναφέρω χαρακτηριστικώς ότι επάνω στη κοντά στο Δούνευ ποταμό ο ίμιστος Αλέξανδρος Υψηλάντης στην προκήρυξή του, κρατώντας τον στήμιο σταυρό, λέγει «Εν τούτο το σημείο νικόμεν, προς με αυτό θα επικρατήσουμε». Κάτω στην Πελοπόννησο, δύο ημέρες πρωτοστηρίξεως επαναστάσεως, στην μεγάλη πόλη των Καλαμών, κοιτίδα μεγάλου πολιτισμού, κέντρο θρησκευτικότητος, παρουσιάστηκε λιτανία έγινε, αλυσμόνητο λιτανία. Παρουσιάστηκε γιγαντόσωμος καλόγερος, ο οποίος εκράτη ένα μπελόριο σταυρών. Και όταν μπήκε στην Καλάμα, δεν έμεινε μάτι αδάκρυτο. Εγωνάτισαν όλοι στο διάβα του Σταυρού, δεξιά και αριστερά, και όλοι έλεγαν «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον». Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης στο κεφάλι του, στην περκεφαλαία του, είχε σχήμα Σταυρού. Και όταν ήρθε εδώ στην Αθήνα ο Γέρον Κολοκοτρώνης και ομίλησε στα παιδιά της στο μοναδικό γυμνάσιο που είχε η Αθήνα τότε, στο γυμνάσιο κάτω από τη Μνήκα, στην Ακρόπολη, είπε στα παιδιά ότι το φάγαμε το ψωμί μας. Εσείς θα ζήσετε σε μια νέα πατρίδα. Μην εισμονείτε, παιδιά, ότι όταν πιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Λοιπόν, Σταυρός, ο Μιαούλης είχε στην αμαρχίδα του τον Τίμιο Σταυρό και εμάχετο ως λέον επί της αμαρχίδος του. Το συγκινητικότερο δε γεγονός του Σταυρού ποιο είναι. Βρισκόμεθα στο δεύτερο έτος επαναστάσεως. Εκεί στη Χίο έλαμψε ο Σταυρός του Κυρίου, η δύναμη του Σταυρού, η πίστη των ανθρώπων στο Σταυρό. Ο Βεχίτ Πασάς κατέλαβε την πόλη των Χίων. Έσφαξε τους άνδρας και μαζευθήκανε κοντά σε παραλία, με απλατιά παραλία της Χίου που σώζεται μέχρι σήμερα. Εφώναξε με τους δειλάλιδες να μαζευθούν τα γυναικόπαιδα και παρουσιάσαν γυναικόπαιδα 10, 20, 30, λέγει ο ιστορικός Ποκεβίλ, ότι μαζευθήκανε χιλιάδες γυναικόπαιδα εκεί στην παραλία μέσα. Και έφνης ξερίζωσε ο Βεχίτ Πασάς, ένα εσταυρωμένο από την εκκλησία, τον έβαλε κάτω και είπε: «Σας δίνω διορία 2 ώρων και όποιος από σας πατήσει τον σταυρό θα σωθεί». Ετέθη διορία 2 ώρων από το Βεχίτ Πασά στα γυναικόπαιδα που δεν σπούδασαν σε λύκεια και πανεπιστήμια για να γίνουν άθεα, αλλά είχαν μέσα στην καρδιά τους την πίστη στο Θεό
Και τότε ούτε ένας, ούτε ένας, ούτε μία γυναίκα, ούτε ένα παιδί μου παρουσιάστη. Μόνο φωνάζανε νίκη στο Σταυρό, νίκη στο Σταυρό, νίκη στην Παναγία. Και όλοι θυσιάστησαν. Αυτό είναι το γένος μας, αυτή είναι η ιστορία μας, αυτό είναι το μέλλον μας. Και όσοι δεν το πιστεύουν αυτό, δεν είναι χριστιανοί. Θέλετε ένα άλλο γεγονός? Παλαιά θα πείτε αυτά, νεότερα, θέλετε νεότερα? Είναι το 1912, γεννάς ένα κρατήδιο μικρόν, αλλά κρατήδιο με πίστη, ηνωμένων, πιστών, αποστιωμένων, με άνδρας υπερόχους, ηνωμένοι οι πατρίς τότε. Απ' έξω ο τουρκικός στόλος, διπλάσιο και τριπλάσιος από τον ελληνικό στόλο. Εμείς διαθέταμε μίον μόνο μονάδα αξιόμαχων, μόνο τον Αβέροφ, τον θορυκτό Αβέροφ. Αλλά πάνω στον Αβέροφ ή το λιοντάρι που επίστευε στον Θεό, που είχε πάει στον Παναγιό Τάφο και προσεκίνησε τον Παναγιό Τάφο και είχε τίμιο σταυρών ξύλων επάνω στην αυαρχίδα του. Και την έβαλε πάνω στην αυαρχίδα του και λέει: με αυτό θα προχωρήσουμε. Και προχώρησε. Και ένα καράβι αυτό δεν είναι ψέμα. Εμάντρωσε μέσα στενά του Δαδανελίου ολόκληρων των τουρκικών στόλων, ο οποίος σήμερα κυριαρχεί στο Αιγαίο. Μάλιστα. Ω, έχουμε καράβια, έχουμε υποβρύχια, έχουμε αεροπλάνα. Αλλά υπάρχει ερώτημα μεγάλο. Η ψυχή των ηρώων του Μιαούλη Κολοκοτρώνη υπάρχει σήμερα? Εάν υπήρχε, η Κύπρος θα ήταν σήμερα ελευθέρα. Εάν υπήρχε, η Κύπρος θα ήταν ελευθέρα. Εάν τότε, στην εισβολή του Ατήλα, επάνω στο πηδάλιο της κυβερνήσεως, δεν ήταν άνθρωποι που δεν πολέμησαν. Άνθρωποι οι οποίοι επιλάγησαν το στρατηγικό υποχρεώσιο του. Αν δεν ήταν άνθρωποι, αλλά επάνω στο πηδάλιο, στην κυβέρνηση του κράτους, ήταν ένας σκοντήλης, ένας πλαστήρας, θα λειτουργούσαμε στην Αγία Σοφιά και η Κύπρος θα ήταν ελευθέρα. Έλειψε η πίστης, έλειψε ο σταυρωμένος λυτρωτής του κόσμου. Μάλιστα, θέτε νεότερο, θέτε μακράν πολιτικό διανέξιο, ερώμενη σφαίρα του πνεύματος. Πρέπει να ρίψετε ένα βλέμμα στον χάρτη. Ποια σήμερα χώρα συγκεντρώνει τον παγκόσμιο θαυμασμόν? Η Πολωνία, λαός ευγενικός, το οποίο πολλά τέκνα έπεσαν στον αγώνα του 1821. Λαός υπέροχος, λαός πιστός και αφοσιωμένος. Τι ποιος είναι τώρα, όπως άλλο το Μωυσής με τον Σταυρόν, έσυε τα άρματα του Φαραώ. Έτσι σήμερα ένας εργάτης, όχι παπάς, όχι καλόγυρος, όχι πατριάρχης, όχι πάπας, ένας εργάτης που με στην καρδιά του κλείτουν σταυρωμένων, αυτός σήμερα σύει ολόκληρο το σοβιετικό καθεστώς με τα μυριάδες τάξ, υποβρύχια κλπ. Ονομάζεται προς τιμή του, ας το αναφέρομαι, Λεχ Βαλέσα, πιστός, οικογενειάρχης, πολύτεκνος, πολύτεκνος. Κοινωνεί κάθε μέρα τον Αχράν των Μυστηρίων. Κάθε μέρα τον Αχράν των Μυστηρίων. Και έκανε διαδήλωση. Όχι με όπλα. Όχι με όπλα, παιδιά του λαού, πολεμιακού λαού. Ας έχουν αυτή την άρμαση. Ούτε ανάρμαση, ούτε λύπης. Εμείς δεν ονόματι Κυρίου καταγωνιζόμεθα. Και βγήκε στους δρόμους της Βαρσοβίας. Λαός. Κρατούσαν οι εργάτες ένα πελώριο σταυρών. Και όπως είπε δημοσιογράφος της, την ώρα που βγήκε ο Σταυρός, απέθανε η θεωρία του Μάρξ, η οποία προφήτευε ότι θα ξαφανιστεί η θρησκεία του Χριστού και ότι θα σβήσει ο Σταυρός και ότι ο Σουροβέπονο δεν κυβερνεί στην ανθρωπότητα. Όχι, κύριε! Υπάνω αυτών των συμβόλων υπάρχει ότι είμαι ο Σταυρός και τεθνίκαση οι ζητούντες στην ψυχή του παιδιού. Μάλιστα. Θα επιτρέψετε, τελειώνοντας τη σύντομη αυτή ομιλία περί Σταυρού, να αναφέρω, όχι για να παρουσιάσω τον εαυτό μου, αλλά διότι διατελώ ακόμα κάτω από μια βαθιά συγκίνηση. Σήμερα 8, την περασμένη δηλαδή Κυριακή, ήμουν στη Πτολεμαΐδα. Πτολεμαΐδα, πόλης που είναι όλοι τους Πόντιοι, Μικρασιάτε, Θρακιώτε, Κωνσταντινοπόλητε. Λαός υπέροχος. Κέντρο εμπορίου, πρόοδου λαός, αλλά
Πέσανε χρήματα πολλά στην Πτολεμαϊδα και όπου πέφτει χρήμα εκεί εξαχρίωσες. Και μέσα εις αυτό την Πτολεμαϊδα και τα περίχωρα παρακαλώ μετρήστε με τα δάχτυλά σας. 20 κέντρα νυχτερινά σκυλάδικα. Σάντα όπως φυτρώνουν τα μανιτάρια επάνω στην Κοπριά εφύτρωσαν επάνω εις την Κοπριά της κοινωνίας. Οι γονείς διαμαρτύροντο. Οι αχριστιανοί διαμαρτύροντο. Οι σύλλογοι διαμαρτύροντο. Ο επίσκοπος διαμαρτύρετο. Κλείστε τα κέντρα αυτά, τα σχολεία, τα βάσεις του διαβόλου. Ζητούμε να κλείσουν οι βάσεις. Δεν αναμειγνύομαι. Αλλά λέγω από τα βάσεις των ξένων. Οι περισσότερο επικίνδυνε είναι τα νυχτερινά κέντρα βάσεις του διαβόλου. Αλλά πριν αυτών των βάσεων, οι οποίοι ξεμιλώνουν το έθνος, ουδής γίνεται λόγος. Λοιπόν, τι έκαναμε προ αυτής της καταστάσεως που έκλεισαν τα αυτιά τους αυτοί που μας κυβερνούν. Δημοκρατικός λέγει. Ποια δημοκρατία κύριε. Όταν εδώ στις Σπέτσες ένας ηρωικός επίσκοπος, Άγιος επίσκοπος, το οποίο δεν είμαι άξιο να μιλήσω τα υποδήματά του, ένας όντως Άγιος επίσκοπος, παιδί του Γερβασίου, εσήκωσε επανάσταση και ο λαός της Θερμονιονίδος και όλης της περιφερίας, εάν γινόταν δημοψήφισμα, 99% ναι. Ναι κύριε, ναι κύριε Δημοκράτα, ναι κύριε Πρόεδρε Δημοκρατίας, ναι κύριε Πρόεδρε Κυβερνήσεως, ναι κύριε Πρόεδρε Υποσυτορικός, 99% ο λαός αυτός. Ο λαός αυτός, αν γίνεται δημοψήφισμα, όπως γίνεται δημοψήφισμα στην Ελβετία, επί κοινωνικών θεμάτων. Κι όμως δεν έγινε. Και επικρατούν 4-5 επαγγελματίες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αγρίως των οίκονων. Και έκανε λοιπόν δημοκρατία. Ορίστε κύριε. Ενώ λοιπόν η πλειοψηφία του λόγου μας είναι εναντίον της διαφθοράς, εναντίον εκτρώσεων, εναντίον αμβλώσεων, εναντίον Βατικανού, εμείς μία φούχτα ανθρώπων, οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό, έχουν διάθεση να μας κλειμελιώσουν. Να μας τρέξουν στον αέρα. Να γίνουμε μία επαρχία της ΕΟΚ και τίποτα άλλο περισσότερο. Μην νομίσετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά των κομμάτων. Να μην παραξηγούμε. Στη νέα Βουλή της Ευρώπης, ένα κοινοβούλιο έκανε την εμφάνισή τους και οι βουλευτές της Ελλάδος. Των τριών κομμάτων, παρακαλώ. Ανθολογία, ωραία ανθοδέσμη. Ετέθη ζήτημα στο κοινοβούλιο από έναν Γάλλο, ο οποίος ρητόρευσε χριστιανικά και είπε ότι το κοινοβούλιο της Ευρώπης των 10 κρατών να κηρυχθεί εναντίον των αμβλώσεων, εναντίον των εκτρώσεων. Εκείνοι που εψήφισαν όλοι μαζί, διαφωνούν σε άλλα πράγματα, επουσιώδη, ιστασιώδη, είναι σύμφωνοι όλοι, εψήφισαν όλοι υπέρ των εκτρώσεων. Επανέρχομαι στην Πτολεμαϊδα. Εκουράστηκα να διαμαρτύρομαι. Τέλος τους ειδοποίησα ότι κύριοι, θα κηρύξω επανάσταση ειρηνική εν Πτολεμαϊδη και ο Θεός βοηθός. Την Κυριακή λοιπόν την περασμένη 12-11 η ώρα εκτύπησα νεκρικά τις καμπάνες σαν να είναι μεγάλη Παρασκευή, σαν κάτι να πεθαίνει στην Ελλάδα μεγάλο και ευγενικό. Χτύπησα καμπάνα. Λένε μερικοί, αχ ποιος θα πάει τώρα στην εκκλησία. Είδα θαύμα. Το συγκινητικό θέαμα που απίδαψε ο επίσκοπος. Μαζευθήκανε παρακαλώ 6.000 άνθρωποι. Γυναίκες, άντρες, παιδιά, κόσμος ολόκληρος, συλλαγητήριων ιερών. Η αστυνομία εταράχθη. Η εισαγγελέψη ήρθε από την Κοζάνη. Νομάρχης ήρθαν. Έκτακτα μέτρα ελήφθησαν. Και λοιπόν. Αλλά το πιο συγκινητικό ήταν της Λιτανίας ότι ένας ιερεύς ευλαβές εκρατούσε τον εσταυρωμένον από το βήμα του ο το Άγιον και λιτάνευον ιερείς και κοντά στον εσταυρωμένον ένας νέος εργάτης της Πτολεμαϊδος εκράτη τον εσταυρωμένον και προχώρησε η λιτανία και δεξιά και αριστερά εγωνάτιζαν οι άνθρωποι και φώναζαν και εδέοντο προς τον Θεό. Το δε προς γενικότερο 500 νέοι, ναι 500 νέοι κρατούσαν σταυρούς και όταν εφάνε να παίξουν από τα κέντρα τα νυχτερινά, τα σκυλάδικα τα οποία έκλεισαν από τον φόβο, διότι ο Δήσα ανάβανε την υποστήριξή των, την ώρα εκείνη που περνούσαν απ' έξω από τα σκυλάδικα και τα νυχτερινά κέντρα, φωνάζανε φωτιά,
Φωτιά! Φωτιά! Είστε σβάστη του διαβόλου! Είστε νυχτά κέντρα. Έζησα μια ωραία νύχτα, τη νύχτα εκείνη, κατά την οποία ο σταυρός του Κυρίου εσημείωσε μια νίκη μέσα στην πόλη της Τουρμαϊδού. Κάνει θαύματα ο σταυρός. Αλλά τα θαύματα του σταυρός τα κάνει υπό ορισμένες προϋποθέσεις και όρους. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνεται το θαύμα? Σύντομον, λίγα την άθα πω και θα τελειώσω τον λόγο. Πρώτα, ο κοσμάς ο ετωλός. Ας ακούσουν τη φωνή του κοσμού. Τον σταυρόν, κοίταξε πως κάνουν το σταυρού τους. Κοίταξε όταν μπαίνουν στη δοξολογία οι αρχηγοί των κομμάτων. Ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους. Για να το κάνουν σαν να παίζουν βιολί. Ναι, σαν να παίζουν βιολί. Ναι, ντρέπονται. Και δεν είναι να γελάμε, να κλαίμε η μεθά. Και οι περισσότεροι ντρέπονται. Ντρέπονται. Μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, ντρέπονται σταυρό. Ω Χριστιανέ, ο Χριστός γυμνός, κατάγυμνος. Επάνω στο σταυρό δεν τράπηκε. Ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων να θυσιαστεί. Και εσύ ντρέπεσαι να κάνεις το σημείο του σταυρού. Ντρέπονται λοιπόν αυτοί. Και λέει ο Κοσμάς, είσαι Χριστιανός. Θα σε καταλάβω από το σταυρό που θα κάνεις. Ίνωσε τα τρία δάχτυλά σου. Κομμένη να είναι η γλώσσα σου, μογκός να είσαι. Με τα τρία δάχτυλα τη λες ορθόδοξο. Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριάς ελέησε τον κόσμο. Ψηλά! Γιατί ψηλά? Γιατί από τα άστρα, από τους γαλαξίες, από το άπειρο σύμπαν, δεν είναι ψέμα. Κατήφθε όπως ο αετός πετάει και διαγράφει κύκλους και έρχεται κάθε πάνω σε βράχον, είδα και ούτων θέαμα που κατά αρχή των αετών τον είδαν στα βουνά της Πίνδου ως ένα στίγμα. Και μετά, και ένας χρυσάετος εκάθεσε ένα βουνό της Πίνδου σε ένα βράχο. Κατέρκ από τα ύψη του ουρανού διέγραψε φωτεινούς κύκλους ο Υιός του Θεού και κατήθε στη γη. Χριστέ, σε ευχαριστούμε που ήρθες από τα ουράνια κάτω στη γη. Και πήρε σάρκα από τα Πανάγια, από τα αγνά αίματα της Παρθένου. Και ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου, εγένετο. Μετά εδώ δεξιά, Μεγάλη Παρασκευή. Μνήστητη μου κυριότερα στην τη βασιλεία σου. Αριστερά, Κύριε λέει σώμε, μην με βάλεις στην μου κόλαση. Αυτός είναι ο σταυρός. Ο κανονικός σταυρός. Τον το σταυρό θα κάνετε. Κανονικός. Είναι τον κάνεις, είναι με τον κάνεις. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Γιατί μπορεί να είσαι υποκριτής και φαρισαίος. Και είναι μερικοί τέτοιοι που κάθονται και κάνουν σταυρούς μεγάλους και λοιπά. Δεν είναι μόνο αυτό. Χρειάζεται κάτι άλλο. Καθίστε παιδιά κάτω. Καθίστε. Λοιπόν, καθίστε. Λοιπόν, χρειάζεται και κάτι άλλο, πιο άλλο. Το λέει ο Κοσμάς. Θα στο διηγηθώ κάπως πεπλατιασμένος. Λοιπόν, ό,τι λέγει ο Κοσμάς για τη δύναμη του σταυρού, γιατί ο Κοσμάς εσκόρπισε χιλιάδες, εκατομμύρια, χιλιάδες σταυρουδάκια και σώζονται ακόμα στην Πίνδο μεταξύ βοσκών από γενεά σε γενεά και κάτω από σταυρών εκείνη των λόγων του Θεού. Και παρακαλούσε τον Θεό και έλεγε, Χριστέ μου, όπως εσύ εθυσιάστη για μένα, αξίωσέ με και μένα να χύσω το αίμα για σένα. Και τον εξίωσε ο Θεός. Και την ώρα που ήταν έτοιμος να τον απαγχωνήσουν, δόξα το Θεό, αυτό που ζητούσα μου το έδωσες. Λοιπόν, Κοσμάς ο ετωλός, και έλεγε το σταυρό, ότι κάποτε ένας σοπάνης ζούσε στα λαγουνά, ήταν ευτυχισμένος. Αλλά μέσα στη διανιά του, ο διάβολος έσπηρε μια ιδέα. Ότι άκουε ότι κάτω στην πολιτεία, στη μεγάλη πολιτεία ζουν οι άνθρωποι ευτυχισμένοι με αμάξα, με πλούτον, με θησαυρών, με όλα αυτά τα πράγματα. Και είπε μια μέρα στον πατέρα, πατέρα βαρέθηκα πια να βόσκω χειμώνα καλοκαίρα και να παλεύω με λύκους και με τσακάλια. Θα πάω κάτω στις πολιτείες, θέλω να γίνω βασιλιάς. Βασιλιάς παιδί μου, βασιλιάς είσαι. Είσαι στο βουνό βασιλιάς. Βασιλιάς, άρχοντας θέλω να γίνω, θα φύγω πατέρα. Ο γεροπατέρας Βοσκός προσπαθούσε να συγκρατήσει το παιδί του. Αλλά το παιδί του ήταν ασυγκράτητο. Όπως και σήμερα τα παιδιά είναι ασυγκράτητα. Και εντός σε λίγο προφητεύω. Δεν υπάρχει Βοσκός, δεν υπάρχει Γεωργός. Λοιπόν, έφυγε και αυτός από τα θέργετρα της ζωής. Άφησε τα πρόβατα και τον πατέρα λυπημένο. Και πάει σε μια σπηλιά που ήταν κρυμμένος μέσα ένας μάγος που έκανε μαγικά. Και λέγει στο μάγο, εγώ θέλω να γίνω άρχοντας βασιλιάς. Θέλω να με βοηθήσεις. Θα σε βοηθήσω, λέει παιδί μου. Φοβάσαι, του λέει. Δεν φοβάμαι, λέει. Συνήθισα, λέει.
Παλεύω με λύκους, με τσακάλια, με τα άγρια θερία, με κεραυνούς και στροπελέκια. Δεν φοβάμαι τίποτα, λέει. Καλά, δεν φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Πολύ καλά. Θα σου γράψω ένα χαρτάκι. Θα σου κάνω ένα μάλιο. Θα το πάρεις το χαρτάκι αυτό και θα πας στο νεκροταφείο την ώρα που θα χτυπάει μεσάνυχτα, 12 η ώρα. Είναι η ώρα του διαγώνου αυτή. Σώσω με εκ του δαιμονίου μεσημβρινού. Θα έχω, αν ρωτήσετε στατιστικές δικαστηρίων, θα δείτε η αιχμή του εγκλήματος είναι ακριβώς στα μεσάνυχτα. Μυστήριο πράγμα. Ναι, νίξ, φοβερά νίξ. Λοιπόν, θα το πας, λέει, και άμα χτυπάει το ρολόι 12, εσύ κραπ θα το ρίξεις στα μνήματα. Και τότε θα έρθουν οι δαίμονες και θα σε κάνουν βασιλιά. Πήρε λοιπόν το χαρτί και να τον πήγε στο νοικοταφείο. Άκρα σιωπή. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα να κοιμηθεί κανείς στο νοικοταφείο. Ω, πόσο ευτυχής θα ήμεθα, αν δεν ήμεθα στα κέντρα, ήμεθα να κοιμόμεθα στα νοικοταφεία δίπλα στους τάφους των προγονών μας. Όπως κάνουν οι Ιάπωνες. Λοιπόν, πήγε εκεί, άκρα σιωπή. Ήρθε 12, χτύπησε ρολόι, πετάει το χαρτί του μάγου. Τι έγινε? Σεισμός. Ούρλιαζαν τα στοιχεία της φύσεως. Χειρότερα από λύκους, χιλιάδες λύκους. Εσύ ετε ο τόπος σκοτίνιασε η γη, εφυσούσε άνεμος φοδρός να ξεριζώσει τα δέντρα. Τρόμαξε ο βοσκός ο ατρόμητος και θυμήθηκε τη γιαγιά του. Τι μεγάλο πράγμα είναι η γιαγιά. Τι μεγάλο είναι πράγμα είναι η γιαγιά. Που του λέει, παιδάκι μου, η αγράμματος γιαγιά. Όταν κινδυνεύεις, κάνε το σημείο του σταυρού και φεύγει πασκίδινος. Η γονάτισε λοιπόν και έκανε το σημείο του σταυρού. Έτσι. Και μόλις έκανε το σημείο του σταυρού, παν! Ξεφανίστηκαν όλοι. Όλοι οι λεγεώνες των δαιμονίων. Όλα τα δαιμόνια ξεφανίστηκαν. Σκόνται το πρωί, πάει στο μάγο, ο μάγος τον ρωτάει, τι έκανες παιδί μου? Να λέει, πήγα, λέει, το έριξα το χαρτί, λέει, έγινε 12 η ώρα, το έριξα το χαρτί. Αλλά τι να σου πω, λέει, φοβήθηκα, λέει, πολύ φοβήθηκα. Και έκανε το σταυρό σου. Βρε βλάκα, λέει, το σταυρό σου έκανες, λέει. Δεν ξέρεις ότι ο διάλογος φοβάται το σταυρό. Φοβάται το σταυρό, τρέμει, μη καθορώνω αυτού τη δύναμη. Α, λέει, το χάσες το παιχνίδι. Τώρα τι να γίνει, εγώ θέλω να γίνω βασιλιάς. Καλά, να γίνεις βασιλιάς. Τώρα θα σου δείξω ένα άλλο τρόπο. Ένα άλλο τρόπο. Ποιον τρόπο, λέει. Βλέπεις εκεί κάτω στο δέντρο που είναι ένα μικρό παιδάκι που η μάνα του δουλεύει και εργάζεται, ένα αγοράκι. Θα πας, λέει, εκεί πέρα και την ώρα που η μάνα δουλεύει και εργάζεται, εσύ θα το γονατίσεις, θα το σφάξεις, θα ανοίξεις το στήθος του, θα ξεριζώσεις την καρδιά του και ζεστή την καρδιά του να μου τη φέρεις σε μένα γιατί τη χρειάζομαι. Ή σας φανεί παράξενο? Και στη Νέα Υόρκη σήμερα μάγοι σκοτώνουν παιδιά και με το αίμα των παιδιών και τις καρδιές πιάνουν τα μαγικά του αιώνος του. Είναι περίοδος μαγείας. Και εδώ στην Ελλάδα είναι μαγεία. Χιλιάδες μάγοι εκμεταλλεύονται το λαό. Και μέσα στην Αθήνα, ατσίγκανοι κι άλλοι. Λοιπόν, το παιδί δίστασε να σκοτώσει παιδί, αλλά επιτέλους επεφάσει. Πάει λοιπόν. Σφάζει το παιδί, πατάει απάνω στο στήθος του, ξεσκίζει το στέρνο του, αρπάζει την καρδιά του, ζεστή, τρεχάτος, τρέχει και πάει στη σπηλιά. Και δίνει την καρδιά. Και τότε του δίνει ένα άλλο χαρτί. Θα πας, λέει, τώρα 12 η ώρα και θα ρίψεις το χαρτί στα μνήματα. Πήρε λοιπόν το χαρτί και πήγε στα μνήματα. Χτυπάει 12. Ρίπτει το χαρτί. Αυτή τη φορά τα στοιχεία της φύσεως εμένοντο. Σαν είχαν μαζευτεί όλα τα θερία της γης. Μου εμούγκριζαν και εσύ ετ' ο κόσμος και αέρας φοδρός. Εσύ έσυ ολόκληρο το έδαφος. Φοβήθηκε, τρόμαξε το παιδί. Τρόμαξε περισσότερο από την άλλη φορά. Και γονάτισε. Και έκανε μια φορά το σταυρό του. Τίποτα. Δύο φορές, τίποτα. Τρεις φορές, τίποτα. Πέντε φορές, τίποτα. Χίλιες φορές, τίποτα. Δεν φεύγαν τα δαιμόνια. Είστε έξυπνοι και καταλαβαίνετε. Γιατί την πρώτη φορά, έκανε το θαύμα. Και τα δαιμόνια εξυπανίστησαν λεγιώνες. Ενώ τη δεύτερη φορά δεν έγινε τίποτα, έστω και έκανε χίλιες φορές στο σταυρό του, διότι τα χέρια του στάζανε αίμα. Αδέρφια μου, σταυρόν, αλλά ο σταυρός να έχει μέσα συνέστηση, με σταυρός να έχει μέσα καθαρότητα ψυχής. Και όταν τη ούτρο σταυρό κάνουμε, και μια φορά να κάνουμε σταυρό, σαν τον βοσκό των αθών, τα άστρα θα κατεβούν στη γη! Αρκεί να υπάρχει αυτή η πίστη. Τελειώνω. Σταυρός, η ελπίση των μετανοούντων χριστιανών, το όπλο της Χριστίας των καταγόνιστων, το γνώρισμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Μάλιστα, σταυρός, είπα γνώρισμα της Ορθοδοξίας μας.
αν πεις ένα προτεστάντη να κάνει το σταυρό του, θα σε πει δωρολάτρη. Αν πας στην πόρτα ενός χιλιαστού και χαράξεις τη νύχτα ένα σταυρό με κατράμι ένα σταυρό, το πρωί θα σηκωθεί ο χιλιαστής, θα προσπαθήσει να τον σβήσει και αν δεν τον σβήσει όπως στη Φλόρινα, θα βάλει φωτιά να τον κάψει την πόρτα. Οι Φράγκοι κάνουν το σταυρό με τα πέντε. Εμείς οι Ορθόδοξοι, εκπραδόσεως της Αγίας Ελένης και Κωνσταντίνου και των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και των ερώων του 21, κάνουμε το σταυρό κανονικός. Αυτός ο σταυρός. Σήμερα ο σταυρός του Κυρίου ατιμάζεται. Θα ήθελα να είμαι η ατιμία του σταυρού, να κάνω άλλο θέμα περί ατιμίας του σταυρού. Σκέφτομαι ο σταυρός του Κυρίου. Θα αναφέρω ένα μικρό, μια λεπτομέρεια, να δείτε πού ζούμε. Στα φοβερά χρόνια, προ 35 χρόνια, ευρέθηκα επάνω στα βουνά της Μακεδονίας στην επαρχία Γρεβενών. Πάω σε ένα χωριό, μπαίνω μέσα, βλέπω τον παπά που εμαρτύρησε κατόπι, τον ύψερα από ένα βράχο της Αλιάχμονος κάτω στον ποταμό και πήγε, φιδόμιε για να μην σπαταλήσουν σφαίρες. Παπά και ρατά, λέει, δεν θα πονούμε για σένα σφαίρες. Τον ήξερε. Ήταν ακόμα, όχι. Πιστός ήταν. Αφοσιωμένος, πολύτεκνος, τέκνον του Θεού, ευλαβέστατος ιερέας, σε χωριό. Αχ, πάτερ μου που ήθες, σε ποιο χωριό ήθες, πόσο κλαίω και αναστανάζω, θέλεις να δεις το χωριό μου ποιο είναι. Με πάει λοιπόν στα μνήματα. Είχαν ξεριζώσει τον Τίμιο Σταυρό και έβαλαν τη γροθιά, μια ξύλινη γροθιά. Και έπειτα παραπονούνται ότι τους λέμε ότι είναι πολέμοι της θρησκείας. Δεν πολεμούμε τον Μάρξ από οικονομικής πλευράς. Εάν αυτό ζητάει το ένα, εμείς ζητάμε δέκα, όπως ο Βαλέσας. Αλλά ζητούμε κάτι άλλο, κάτι ανώτερο από όλα τα άλλα. Και αυτό είναι πίσω στον πατέρα μας. Όχι, όχι, ποτέ τον σταυρό του Κυρίου δεν θα ανταλλάξουμε με σφυροδρέπανα και με άλλα σύμβολα. Θα μείνουμε πιστοί χριστιανοί, αιωνίως πιστοί. Και όταν πλησιάσει η τελευταία ώρα τη στιγμή μας και έρθει ο Άγγελός μας να παραλάβει την αμαρτωλή μας ψυχή, ήθελα αγαπητοί μου τόσο εγώ όσο και εσείς όλοι που είστε εδώ να αναφωνείπομεν νύστη μου Κυρίε, όταν έρθει τη βασιλεία σου. Όλοι μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και ελέησον.